7 και 20 έχω φύγει, να ξέρεις. Καλησπέρα, Νικό. Γεια σου, Νικό. Τι γίνεται? Ό,τι προβλέπετε. 7 και 20 νομίζω έχω φύγει. Δεν προβλέπετε αυτό. Ούτε για τις μέρες σου, ούτε για την ημέρα αυτή καθ' αυτή, Νίκο. Για σήμερα πρέπει. Δεν μιλάω από κανένα βάθος, ρε. Μιλάς πολύ καλά, πολύ σέκα. Γιατί, στον αέρα, σε κανονικά. Τι γίνεται? Τι έχουμε, Νίκο? Βρέχει έξω, τι έχουμε? Γιατί έχουμε καλύψει και μια απόσταση με το πόδι. Μια βλακεία κάνει εδώ και ώρα. Λίγο έβρεξε το μεσημέρι, στο κέντρο τουλάχιστον. Δεν ξέρω γύρω-γύρω τι έχει γίνει. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Καλούς και να λίγο να σπάσει ρε φίλη ζέστη, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό, η δροσιά είναι καλή. Εντάξει, η συννεφιά είναι λίγο εκνευριστική. Άμα είσαι διακοπές, είναι ξενέρωμα, το καταλαβαίνω. Okay. Ναι. Ωστόσο, εμείς που δεν είμαστε και όσοι είμαστε στην πόλη, μάλλον δεν είμαστε διακοπές, οπότε εντάξει, καλά. Ναι. Έτσι με την δροσούλα λίγο. Μάλιστα. Δηλαδή, χθες μετά από καιρό, ας πούμε, κοιμόσουν άνετος. Ούτε ανεμιστήρες, ούτε ερκοντήσιο, ούτε τίποτα. Χθες πήγα κάτι ελαφρύ και έριξα από πάνω, είναι η αλήθεια, για να κοιμηθώ. Έχει σκεπική κουβέρτα, βρε. Όχι, ένα σεντονάκι. Ένα σεντονάκι από πάνω, λίγο, γιατί είχε μια δροσούλα. Και είχαν ανοιχτά τα παράθυρα από πάνω. Αφού είχε ψύχρα, Νίκο, τι να κάνω. Αχ, καλέ! Αχ, καλέ! Αχ, καλέ! Αχ, καλέ, όχι κοιλιά, μέχρι εκεί πέρα, μέχρι τη μέση. Μέχρι το. Λοιπόν, σαν το σκύλο με το γάτο ή σαν το σκύλο με τον γάτο. Λοιπόν, έχουμε αναγκαστική αλλαγή για το Ιράν, νομίζω. Έλα, για πες. Λοιπόν, στο παιχνίδι με το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Θα μπορούσε. Να σου πω, αν δεν είχαμε τώρα αυτό το σκηνικό, αυτή την αστειότητα που περνάμε. Το Euro, το Euro. Είχαμε... Το... Όχι τώρα, θα είχε παιχτεί, ε. Τώρα θα έχει τελειώσει. Τώρα θα έχει τελειώσει, ναι. Τώρα θα έχει τελειώσει. Άνα, μπράβο. 153 είναι τα κρούσματα σήμερα. 153, ε. Τελεία. Δύο γνωστοί μου που υπευλήθησαν σε τεστ. Ή το αρνητική. Ωστόσο, το ότι υποβλήθηκαν σε θέση σήμερα και ή το αρνητική δεν σημαίνει ότι έχει φύγει το υλικό φορτίο από πάνω, θα πρέπει να το ξαναδούμε. Τον ήπιαμε. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά ναι. Οι περισσότεροι ή έχουμε κάποιο γνωστό ο οποίος υπευλήθησε τεστ ή έχουμε κάποιο γνωστό ο οποίος προσευλήθη από την πανδημία. Από δεν την, έχω κανένα. COVID-19. Ούτε έναν. Mm-mm. Είσαι σίγουρος? Μόνο φίλους που, δύο φίλους που ήρθαν από το. Μόνο φίλους που έχουν έρθει από την Ολλανδία. Άρα έχεις κάποιους οι οποίοι υποβλήθηκαν σε τεστ. Υποβλήθηκαν σε τεστ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, λοιπόν, αυτό λέω ότι οι περισσότεροι έχουμε ή κάποιον που έχει υποβληθεί σε τεστ ή κάποιους ναι. Και ήταν αρνητικό ή ακόμα και κάποιο γνωστό ο οποίος έχει προσβληθεί. Ναι. Σφίξαμε. 153. 153, Νίκο. Τα 11 από τις. Χρόνια πολλά σου δείχνει τσιόδρα. Πύλες εισόδου. Μάλιστα. Θες να κάνουμε κουμπί το κορονοϊό σήμερα όπως παλιά. Μήπως να το κλείσουμε. Απλά ξέρεις τι γίνεται, να κάνουμε όπως παλιά. Να πάμε σπίτια μας, να την κάνουμε από εκεί. Όπως σήμερα είναι σπίτι, θα βγαίνει να ξέρεις. Το ίντερνετ, πω, παιδιά, κάτι έπαθε τελευταία. Απίστευτο, δεν ξέρω τι γίνεται. Από το πρωί με ταλαιπωρεί. Τάχα. Εντάξει, ναι, ναι. Έχω πρόβλημα. Του έχω πάρει τηλέφωνο να έρθουν να το δουν. Τίποτα, δεν μου έχω αγανακτήσει. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Ναι, ναι. Ξεκίνησε τα βραδινά και είσαι πολύ βαρύ τώρα. Όχι, δεν είμαι καθόλου βαρύ, φίλε. Απλά σου λέω τώρα, να η μέρα σήμερα είναι λίγο τέτοια. Είναι λίγο περίεργη. Έπρεπε να βάλεις άδεια. Νίκο, τώρα με βλέπω να κάνω τη καγκουριά που κάνετε κάποιοι περίεργοι. Γιατί άμα είναι να φύγω κάπου για να είμαι με το άγχος, άμα πάω εδώ και έχει κόσμο, α, πάω στο φούρνο να βάλω μάσκα, α, την έχω τη μάσκα μαζί μου, αμάν την ξέχασα. Α, βούτυξα με τη μάσκα στη θάλασσα με στο μαγιό την είχα, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Αν είναι να φάμε τέτοιο άγχος για να πάμε 5 μέρες κάπου να ησυχάσουμε, με βλέπω να μην το κάνουμε στο τέλος. Χαλκιδική. Πολύ καλή. Χαλκιδική, οκ. Okay. Πολύ καλή. Εξαιρετική θα τα χαρακτήριζα. Να πας κάπου με την ησυχία σου, να είσαι μόνος σου, καταλάβες. Έχεις, παιδί μου... Έχεις κόσμο, ρε παιδί μου, διαρκώς. Εγώ σου λέω να πας κάπου να ησυχάσεις το κεφάλι σου. Μάλιστα. Κατάλαβες. Άρα με να πας για να ησυχάσεις το κεφάλι σου και να είσαι όλη την ώρα στην τσίτα. Αν πήγα στο σούπερ μάρκετ, να προσέχω, είχε πολύ κόσμο. Τι γίνεται τώρα, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Του συζητούσα για μένα ακόμα σήμερα και μου έλεγε τα ίδια ακριβώς. Ο οποίος θα πάει Χαλκιδική σε ένα απομονωμένο σπίτι στο δεύτερο πόδι. Καλό αυτό. Και μου είπα θα πάω ένα σούπερ μάρκετ, θα πάρω πράγματα και θα κάτσω μέσα στο σπίτι ουσιαστικά. Ναι. Αυτό μου είπε επί της ουσίας ότι θα κάνει. Εντάξει, κοίτα, από τη μία μπορείς να πεις ότι αλλάζει λίγο παραστάσεις. Okay? Απ' την άλλη, τώρα είναι τώρα όλη την ώρα μέσα στο σπίτι. Ξεκούραση, δεν ξέρω, λέει. Αλλά είναι και ξεκούραση. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά από την άλλη, τώρα έχει αρχίσει λίγο να κουράζει η κατάσταση. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι τώρα όλοι μας λίγο ή πολύ, επειδή περάσαμε την πρώτη φάση, ναι. Τώρα στη δεύτερη που είμαστε, λίγο όλοι αρχίζουμε και σφιγγόμαστε. Τι να κάνουμε, Λανίγο. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή και μπορεί να αλλάξει. Δεν έχουν όλοι, ρε φίλε, ο καθένα. Δηλαδή, πρόσεχε λίγο. Εσύ είσαι στην όμορφη Περαιά, εντάξει. Πριζουνίκ σπίτι, σπίτι Πριζουνίκ που έλεγε και στο τέτοιο. Το ποιο? Πριζουνίκ σπίτι, σπίτι Πριζουνίκ που έλεγε στου δύο ξένου. Πριζουνίκ τι είναι? Ήταν ο Μαρινόπρο ο παλιό. Τη βλέπει την τάδε. Πριζουνίκ σπίτι, σπίτι Πριζουνίκ. Ναι. Εντάξει, εσύ που είσαι στην Περαιά και έχει κάτι τέτοιο, είσαι ρε παιδί μου, εντάξει. Καλά, εμεί που κινούμαστε διαρκώ. Ναι.
Είναι λίγο ζήτημα. Δεν σου λέω ότι έχουμε θέμα. Απλά έχουμε αρχίσει όχι να αγχωνόμαστε, αλλά λίγο. Πώς να σου πω, να ξενερώνουμε με την κατάσταση. Α, πήγα εκεί να προσέχω. Τώρα, εγώ σήμερα μπήκα στο σούπερ μάρκετ. Ωραία, και το μυαλό μου ήταν να μην πιάσω τίποτα. Καταλαβαίνεις. Να είμαστε τυχεροί που βγαίνουμε ακόμα έξω σε μέρη που δεν χρειάζεται μάσκα. Ε, πού είναι αυτά τα μέρη που δεν χρειάζεται μάσκα. Στα περισσότερα χρειάζεται. Πω τώρα, Νίκο, όταν πας να πεις κάτι θες έξω. Μα ακόμα και αυτό πλέον. Αυτό σου λέω, ότι σκέφεσαι και λες, μην έχει πολύ κόσμο εκεί που θα πάω. Εντάξει, οκ, okay, προσέξτε. Άμα θα πας σε κανένα μαγαζί και είναι ένας πας στον άλλο, θα σηκώθεις να φύγεις. Όχι, ρε. Δεν σου λέω για ορθάδικα, θα πας κάπου να κάτσεις. Άσε, πλέον οι περισσότεροι επειδή δεν έχουν φάει κιόλας στα μπουκιά, ναι. Από όσο ξέρω. Ναι. Έχουν φάει κάτι προστιματάρες καλές. Ναι. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, μην μπερδευτείτε. Εντάξει. Στο κομμάτι του αριθμού που επιτρέπεται να μπουν, το κρατάνε. Ναι. Έτσι ξέρω. Αν και να πω την αλήθεια, εντάξει, τώρα είμαστε και 6 Αυγούστου, ε. Εντάξει, σιγά σιγά αρχίζουν οι περισσότεροι και κάποια μαγαζιά κλείνουν κιόλας. Not bad, not terrible. Λοιπόν, να σου πω, δύσκολα τα πράγματα. Να σου πω. Απλά μην αρχίσουμε τώρα πάλι την ατομική ευθύνη για αυτά. Έχουμε κουραστεί με την ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη φάγαμε 2 μήνες μέσα στο σπίτι. Εντάξει. Τώρα θα αναλάβουν άλλη την ευθύνη. Ναι. Νεκτάριο. Γεια σας, κύριε. Γεια σου, Αντώνη. Α, ωραία πράγματα. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν μου λες, Νίκο Παπαδόπουλε. Αντώνη, δεν έχεις κατά τις 7.30 να με πας εσύ. Να σου πω την αλήθεια. Πού να σε πάω, παλικάρι μου, για πες μου. Εκεί που με πήγες και την προηγούμενη φορά. Πάλι εκεί το έξω το αμάξι. Τι το έκανες, αμαξάκι το καημένο. Πήγα, πάω και τους λέω, κάντω έναν έλεγχο. Εν τω μεταξύ, άκουγα και έναν ήχο περίεργο παιδί που έκανε. Τελικά ήταν το καζανάκι της εξάτμισης. Το καζανάκι της εξάτμισης. Ναι. Κάτω λίγο ένα τσέκ, γιατί θα το πάρω πάνω στο Βέρμιο, ρε παιδί μου. Θα κάνουμε απόσταση. Δεν θα πάμε τώρα βέβαια και στην Πελοπόννησο, αλλά οκ, okay, εντάξει. Για έναν έλεγχο πήγαμε, 2 κατοστάλικα θα δώσουμε. Τέλειο. Εντάξει, άπλα είναι ο Χρήστανδος, δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, Νίκο, να σε πω λίγο κάτι. Συγγνώμη λίγο, Ραντώνη. Ναι. Δηλαδή, θα πάτε στην άλλη 3-5 πηγάδια. Ναι. Ωραία. Και το δικό σου το χάρο θα ανεβάσουν πάνω. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει ένα άλλο καλό καυτό και να ανέβει. Χάρο. Δεν είναι χάρο, όχι, λάθο το είπα. Ναι. Υπερβολικό το χάρο. Το λύκο. Το λύκο, ναι, οκ, ναι. Δεν είναι εντάξει, αυτό τα μάξι σκυλιά. Δεν καταλαβαίνω. Μαρμάρο, ρε φίλε. Μαρμάρο, δηλαδή, ρε φίλε, δεν υπάρχει ένας τύπος με ένα νορμάλ αυτοκίνητο να μην έχετε αυτά τα ζητήματα κάθε φορά. Πώς τρώσεις εσύ κάθε φορά. Εντάξει, μα δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Πάει 200 άρικο. Αντώνη, τι γίνεται. Τι να γίνει. Φοράς μάσκα μέσα στο ταξί. Εννοείται, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τη φοράς όταν μπαίνει πελάτης ή τη φοράς και. Θα μου πεις όταν κάθομαι στη πιάση, τη φορά, τρελώσιμε. Όταν μπαίνει πελάτης. Είναι υποχρεωτικό αυτό πλέον. Ναι, ναι. Και για εμάς και για τον πελάτη. Και τι πρόστιμο έχει αυτό, αν δεν το κάνεις και σε πιάσουν. 150. Α, οκ. Okay. Not bad. Μάλιστα. Εγώ πάω αν τη φάει ο πελάτης, θα πληρώνει ο πελάτης όμως, δεν πληρώνει ο οδηγός. Ναι, ναι, ο πελάτης. Ναι. Okay. Τουλάχιστον στο νομό Θεσσαλονίκης. Ναι. Υπάρχουν, δεν ξέρω. Σου έχει κάτσει έλεγχος για μάσκα στο ταξί μέσα. Μόνο χτύπημα στο τζάμι, γιατί η κοπελιά που ήταν μέσα στο ταξί τη φορούσε τη μισή, δηλαδή μέχρι το στόμα. Δεν τη φορούσε να κινείται. Ωραία. Και τη φόραξε τη μάσκα, τη μάσκα. Λέω, εδώ τη γλίτωσε τώρα, κοπελιά μου. Λέω, 150 ήταν, λέω. Πάντα τη φορά, λέω. Τυχώς, λέω. Πολύ ωραίο. Εντάξει, πολύ έξυπνο αυτό έτσι να τη φορά στο στόμα μόνο και όχι στη μύτη. Πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο. Είναι σαν να τη φορά, δεν είναι. Το ξέρω. Ή τη φορά δεν τη φορά. Δηλαδή τώρα εντάξει. Απλά η κοπελιά δεν την πίστευε την αρρώστια, δεν την πίστευε. Είναι τέκνη, αυτό είναι εκείνο. Ο καθής όπως το σκεφτεί, δεν είναι. Σωστό. Αντώνη, εσένα η παρουσία ενός στίχου, συγγνώμη λίγο και θα το ρωτήσω τον Νίκο, η παρουσία ενός στίχου του Αντώνη, ενός τραγουδιού του Αντώνη Ρέμου σου αρέσει τη φανέλα της ομάδας σου. Εδώ μου αρέσει το Γιώργο Walken over Lover, πώς το λένε, πες τώρα, δεν το πέτρεψα. You never walk alone. Στην Λίβερπουλ. Ναι, τραγούδι ήμουν της ομάδας είναι. Όχι, η τραγούδι ήταν και έγινε ήμουν της ομάδας. Από musical, σε musical το κάνανε. Εντάξει, δεν είναι ένα τραγούδι ενός αγαπημένου τραγουδιστή του ιδιοκτήτη. Κοίταξε να δεις. Εκείνο το τραγούδι γράφτηκε το 1960. Ναι. Ναι. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 2015. Το ναι. 2065 ναι. Θα είναι ένας αστικός μύθος. Φαντάζεσαι, δεν θα τρέχει το 2065 να τραγουδάει πολύ μπαίνει ο Άρης μέσα. Όλο το γήπεδο, όλο το γήπεδο. Ναι. Τραγικό. Μια ωραία προσέγγιση από τον Αντών. Πω, τραγικό. Εννοείται. Δεν είναι τραγικό καθόλου, φίλε μου. Απλά δεν βλέπεις μπροστά. Δεν μπορείς να δεις μπροστά. Άστος ρε, έχουν μάθει τώρα να ρίχνουν λάσπη συνέχεια στον Άρη με τον παραμικρό. Ναι, τώρα και δεν τους άρεσε. Αλλά η λάσπη. Δίνεται και λίγο σωμάκι. Τώρα το εκλεπτισμένο ντύσιμο του Πρόεδρου. Αν είναι δυνατό. Αντώνη, η λάσπη στεγνώνει και πέφτει. Καλά, το ντύσιμο του Πρόεδρου είναι. Εδώ να σου πω τώρα κάτι. Κριτικάρουν τη Βερμούδα το καρυπίδι με το σακάκι. Ο άλλος μπήκε με τη φόρμα και το σκαρπίνι, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Κυπέλου, Βέβαια, πρόσεξε. Ποιος ήταν ο πρώτος διδάξας σε τέτοιο στυλ, πρώην προπονητής Άρη.
σκαρπίνι και τέτοιο. Ναι, και φόρμα. Όχι, ο Φυρός. Μη διώξετε ποτέ. Μπάμπη Στενές. Τον Μπάμπη τον Τενές. Αυτό το οποίο έχετε μπερδεύσει είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟ και μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης. Ναι. Εντάξει. Σε εκείνο τον τελικό κυπέλου φορούσε παντελόνι και σκαρπίνι. Φορούσε ζακέτα φόρμας από πάνω του ΠΑΟ από πάνω. Και πάλι ήταν πολύ κακό. Να το ψάξουμε να το δούμε βέβαια, αλλά πάλι ήταν πολύ κακό. Και πάλι είναι πολύ κακό. Εννοείται. Είσαι ο πρόεδρος σε μια μεγάλη ομάδα. Εννοείται. Μπορεί να ανοίγουμε το σακάκι, είναι κάτι πολύ ωραίο, ε. Αλλά εγώ δεν σου είπα. Εμένα δεν μ' αρέσει, οκ, ναι. Μην βγάλουμε κανένα στη λίστα τώρα για εμείς εδώ πέρα. Εντάξει, όπως κάνουν άλλοι. Νίκο Παπαδόπουλο, να κάνω μια ερώτηση. Κάνε και δύο. Μήπως αντί να πάρουμε, τον Αυστριακό, τον Τζέκο, να πάρουμε Αυστραλός. Τον Βόσνιο. Τον Αυστραλό, να πάρουμε τον Βόσνιο καλύτερα. Τους αρέσει περισσότερο ο Τζέκο και ο Γκνιάτιτς. Και νομίζω ότι ο Τζέκο είναι... Για τον Βόσνιο τον Τζέκο, λέω εγώ. Α, τον Έντιν Τζέκο. Καλός. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ακριβώς ο αρχηγός της Ρώμα, έτσι. Λίγο. Ο οποίος έχει βάλει και γκολ. Λέω... Ο οποίος έχει βάλει και γκολ. Δεν είναι ωραίο πρώτο σέλιδο, δε φίλε, παλιάς εποχής. Ο Τζέκο στον Άρη. Που γλίστρησε ο Λαζαρίτης και το φάγαμε. Μέσω τη Χάντ. Ωραίες. Κοίτα, ούτως ή άλλως δεν θα γλίτωνες εκεί πέρα. Όχι, ήταν δεδομένο. Είτε γλίστριζε ο άλλος, αφού είμαστε είχαν βάλει 15 λεπτά και δεν ήξερε που πάνε τα τρία. Δηλαδή, μπαμ, κάποια στιγμή θα πει δεν γίνεται. Ήταν τουλάχιστον, στο ρελαντί το δικό τους, δυο σκαλιά επάνω από σένα. Το ρελαντί, έτσι. Ήτανε, ναι. Σε ταχυδύναμη, σε εκρήξεις, σε τέτοια. Σε τεχνική, σε αυτά τα πάντα. Τι συζητάμε τώρα. Τώρα μια ομάδα που κάνει 200 εκατομμύρια, μια ομάδα που κάνει 10, δεν μπορεί να τα πει. Ναι. Όσο και τα λέμε ότι τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα, παίζουν κιόλας. Μάλιστα. Νίκο, θα σου στείλω μήνυμα στο Messenger. Ναι. Εάν είμαι περιοχή, θα έρθω να σε πάρω. Αν είσαι, έλα αδελφέ μου, ναι, έλα. Εντάξει, φίλε. Έγινε φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Τι ώρα θα να φύγει? 7.30 περίπου εκεί πέρα. Τα κανονικά δηλαδή, γιατί κάνω τέξω για αυτά και 20. Τα κανονικά, εντάξει. Άμα είναι να έρθεις εσύ, προβλέπετε. Μπορεί να το κάνω. Αστά, προβλέπετε ρε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ποιος είναι πιο παλιός εκεί? Ποιος είναι, ο Νίκος. Ο Νίκος είναι πιο παλιός. Ο Νίκος, αυτό λέει, ο Νίκος. Άρα δικαιώται να φυγιάρω. Πολλοί με έχουν βρει εδώ μέσα, Αντώνη μου. Πολύ. Ναι, είσαι ο Νίκος. Α, κατάλαβα, εντάξει. Ευτυχείτε, κύριε. Γεια σα, Αντωνάρα, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Φάδικο, πολύ δεν με έχουν βρει, φίλε. Αλήθεια. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα σας. Έλα, Νεκτάρη. Έλα, Νεκτάρη, είσαι ο άνθρωπος των ημερών. Πάμε. Καταρχήν, είχαμε σήμερα μια μεγάλη νίκη στο εφηβικό του ΠΑΟ. Βεβαίως, 68-61 το Περιστέρι, καλά το θυμάμαι το σκορ. Ναι, με σερί 12-0 στο τέλος. Ναι, γιατί χθες λίγο με τον Προμηθέα είχε κάτι φορά, είναι η αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο που έβλεπα. Σήμερα δεν είδα. 89-51 τελικό. Ναι, ναι. Όχι, με 12-0 στο τέλος και μάλιστα παίζουμε στην έδρα του Περιστερίου. Όχι, ρε, στο Μαρούσι παίζουμε. Αν είναι στο Μαρούσι, νομίζω. Ναι. Κοντά είναι, εντάξει. Από τα γήπεδα είναι πολύ κοντά. Εντάξει. Στην ουσία εκτός έδρας. Τι τώρα, έχουμε. Είναι άνοιδες με τον Πιερικό. Εντάξει, λογικά θα το κερδίσουμε. Εκτός αν δεν πάει καλά η λέξη. Στην αρχή πήγαινε καλά. Αν και το πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ παιδί. Μια σκόρια μήνυ. Όταν λέτε τι έχουμε, τι εννοείτε. 153 τα βλέπω σήμερα τα κρούσματα, Νεκτάρη. Σε πόσα τεστ έχουμε εικόνα? Βεβαίως. Στα 620.000. Συνολικά, είναι, σήμερα πόσα είχαμε? 5.000. Είχαμε 10.000 και κάτι. Έχουμε 500 τόσα στα 6.19 και κάτι. Και το ποσοστό βγαίνει 0,82%. Καλά είμαστε δηλαδή. Παιδιά, εγώ σας είπα ότι το 2% θα προσβληθεί. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Επίσης, δηλαδή, τι να πω, ότι θα προσβληθεί το 10%. Το 2% τελείως. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι, ότι όλοι σχεδόν επηρεάζονται από αυτούς που έρχονται απ' έξω. Και μάλιστα, επειδή κάποιος, όταν μίλησε ο διαιτητής, ένας καθηγητής της Γενέβης, ο Δερμιτζάκης που λέγεται, άμα το βάλετε, ναι. Ό,τι είπε για την Εκκλησία, εντάξει, εγώ μπορεί να διαφωνώ, αλλά όλα τα άλλα που είπε ήταν σωστά. Και αμφιβάλλω πολύ να τον ξαναβγάλουν. Γιατί ο άνθρωπος τι είπε? Ο άνθρωπος είπε για αυτούς που έρχονται απ' έξω. Λέει, ανέβηκαν τα κρούσματα. Λέει, τη στιγμή λέει, που δεν υπάρχει συνουσία έλεγχο στον τουρισμό. Γιατί λένε ότι τα κρούσματα είναι 153. Αν δείτε πόσοι έρχονται από έξω και πόσες συναντήσεις έχουν, δηλαδή, εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο γάμο στην Αλεξανδρούπολη, άτομο που ήρθε από το εξωτερικό κόλλησε άλλα 30 άτομα. Το ίδιο έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το ίδιο έχει γίνει και στα διάφορα μπαρ της Μυκόνου.
Δηλαδή τώρα ας πούμε ότι εσείς πάτε μια παρέα στο Λίμπρο, πώς είσαι στο Λίμπρο. Για την Μύκονο δεν ακούγεται τίποτα το μεταξύ, έτσι. Ακούμε στο Λεμάγκου, ρε φίλε. Χθες ακούστηκε στο Φουέκου 7 άτομα, παιδιά, στην Μύκονο γίνεται χαμός. Στο Λίμπρο πόσο είστε, ας πούμε ότι είστε 15 άτομα. Πες ότι είμαστε 15, ναι. Ναι, και πάτε στη Μύκονο. Ναι. Πού τέτοια τύχη. Λέω ένα παράδειγμα, ρε παιδιά. Και συναντήσετε κάποιον από Ολλανδία. Που Ολλανδία και ο κορονοϊός φεύγει τον άλλο μήνα. Μετά θα καταλάβετε και κολλάτε και 15 κορονοϊό, εντάξει. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Εκτός ότι θα καταγραφείτε στη Θεσσαλονίκη και δεν θα καταγραφείτε στη Μύκονο, αλλά μετά θα λέει, θα βγουν και θα λένε, αυτά είναι χώρια κρούσματα. Αυτά δεν είναι χώρια κρούσματα, όταν έρχεσαι στο εξωτερικό, στην Καβάλα. Θυμάστε τι έγινε στην άλλη την επεξεργασία τροφίμων. Ναι. Ναι. Μία βουλγάρα είχε πάει στην πατρίδα της. Έλεγχος στον Προμαχώνα δεν της έγινε. Ναι. Στην Βουλγαρία ξέρετε ότι βρίσκεται σε έξαρση. Δηλαδή, κρούσματα να γίνει από τέτοιο, πώς το λένε, από Έλληνα σε Έλληνα, ο οποίος να υπάρχει τέτοιο, όπως ήταν μέχρι τις 13 του προηγούμενου μήνα, δεν υπάρχει, παιδιά. Απλώς, άμα θέλετε, βάλτε με όποιον θέλετε στοίχημα, άμα είστε τόσο σίγουροι, ότι μετά τις 15 Αυγούστου θα αρχίζουν σταδιακά να πέφτουν τα κρούσματα. Και λόγω του ότι θα μαζεύει το τουρισμός, δηλαδή, αυτό να πεις. Λόγω του ότι θα έχει φύγει ο 15 Αυγούστος, όπως έγινε και το Πάσχα. Και επίσης, lockdown δεν βλέπω για Θεσσαλονίκη, βλέπω πάρα πολύ περιορισμένο, γιατί άμα γίνει έστω και το παραμικρό lockdown δεν μπορεί να γίνει διεθνής έκθεση. Δηλαδή, θα πέσει ξύλο μετά, δεν έχει νίκη. Μετά, άμα έχει lockdown μετά, άλλο θα έχει άλλη κατηφόρα, μετά σε άλλα πράγματα. Εγώ μιλάω για Θεσσαλονίκη. Γιατί ναι, είναι okay. Για την χώρα Γερμανία. Δηλαδή τι θα λέει ο άλλος, 10.30 τελειώνει η έκθεση που θα πηγαίνει 12 και από τις 12 δεν κυκλοφορεί. Δηλαδή θα πρέπει η έκθεση να κλείνει 9 η ώρα. Η έκθεση θα γίνει κανονικά φέτος δηλαδή. Θα γίνει κανονικά. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα νομίζω. Ναι. Συγγνώμη. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα γίνει κανονικά όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα και έριξε τόσες πολλές βροχές όσο δεν είχε ρίξει όλη την άνοιξη. 26. Ναι, αλλά αυτό ήταν πριν σχεδόν 2 μήνες. Ήταν. Ναι. Δεν έχει πει ότι δεν θα γίνει, αλλά από ό,τι μαθαίνω τα πράγματα είναι πολύ τέτοιο, υποτονικά και μάλιστα... Καλά και πού δεν είναι. Γίνει, ναι, λέω ότι άμα γίνει θα έχει πτώση 80%. Ναι. Κάποιες πληροφορίες. Επίσης, τα ξενοδοχεία που λένε ότι έχουν πληρότητα 1/4. Ξέρετε τι γίνεται, είναι πολύ πιο λίγο και θα σας το πω, θα σας το εξηγήσω. Ας πούμε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει 3 ξενοδοχεία, σωστά. Ναι. Αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους. Και φέτος άνοιξε το ένα το μικρότερο. Και έχει 1/4 πληρότητα που είναι το 25%. Ναι. Μπορεί ο Νίκος Παπαδόπουλος να έχει 25% έσοδα. Όχι. Θα έχει 6% πάνω κάτω. Άντε να έχει 7-8%. Ναι. Όταν έχει 3 ξενοδοχεία και ανοίγει το ένα, αμέσως δεν πέφτει. Φυσικά, εννοείται αυτό. Ναι. Έτσι γίνεται. Παιδιά και άλλα πολλά γίνονται. Και ότι τα κρούσματα τώρα ανεβαίνουν γιατί. Υπολογίζονταν για εκλογές και μάλλον δεν πάμε σε εκλογές. Καλά, αυτός είναι ένας σχηματισμός που έγινε, γελάνε όλοι. Γιατί αναβαθμίστηκαν 2 φίλες της κυρίας Μάρεβα, η πρώην γυναίκα του Βορύδη και ακόμα μία. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Ο κύριος Αβγιανάκης παρέμεινε, όπως και τόσοι άλλοι υπουργοί. Και φυσικά αυτό που έγινε είναι αυτό που έχω πει για τον κύριο Θεοχάρη, ότι αυτό που είπε η ξένοι να περνούν όλοι με αρνητικό τεστ δεν σε ακούστηκε δυστυχώς. Δηλαδή βγήκε πριν 2 μέρες που βγήκαν μαζί Χαρδαλιάς και Τσιόδρας, είπαμε ότι 1,5 εκατομμύριο τουρίστες δεν τους εξετάσαμε. Ναι. Αυτούς εσείς πώς νομίζατε ότι είχατε κορονοϊό? Εγώ σας βάζω το 2% του 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή πάμε αμέσως στις 15.000. Ήρθαν 1,5 εκατομμύριο. Ήρθε λέει 1.700 και εμείς εξετάσαμε 240.000. Να είσαι καλά Νεκτάρη, για να πάμε και στον επόμενο περιμένει. Δηλαδή, ναι, οι 15.000 να είχαν, που δεν είχαν 15.000, καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια σε Νεκτάρη, να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν περίμενε. Όχι, πολύ χιόνι. Όχι, τι έγινε, πάρα πολύ χιόνι. Πάρα πολύ χιόνι. Πάρα πολύ χιόνι. Και για να δούμε τι θα γίνει. Πάρα πολύ χιόνι. Βασικά, μην καλείτε άλλο κιόλας, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα μετά τον break. Μην καλείτε άλλο. Μην καλείτε άλλο. Νίκο, πώς τι πάθαμε να βάρει με τα Max Panther, δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ανάθεμα, τώρα πήγα να κάνω έλεγχο. Άστο, να μην τον κάνεις. Ας τη φάμε εκεί πέρα, πάμε. Ναι, δηλαδή μη. Τζακ 200. Κάτσε ρε φίλε, τι είναι και τα 200 ρε. Τι στραγάλια είναι. Ρε φίλε, συνέργειο, δηλαδή, άιντε, τι κάνεις. Βάζεις με το χέρι στη τσέπη, βγάζεις 200 και τα δίνεις. Κάτσε λίγο τώρα, εντάξει. Δεν θα μας τρελάνετε ρε τώρα, δεν θα μας τρελάνετε. Τι έργα και τι γίνει. Και για να δούμε τι θα γίνει. Τι να κάνεις, Νίκο. 200, 200.
Δεν πειράζει. Τι έκανε. Όπως έχω ξαναπεί, τα λεφτά δεν είναι ποτέ πρόβλημα. Η υγεία είναι πάνω από όλα. Ακριβώς. Για τα λεφτά, μην σκάτε ποτέ. Ακριβώς, ποτέ. Αυτό. Καλά, εντάξει, το ποτέ και αυτό είναι σχετικό βέβαια. Ναι. Δεν είναι ποτέ πρόβλημα τα λεφτά. Ποτέ. Μην τα αφήνετε να σας, να σας ρίχνουν τόσο πολύ. Τι να κάνω. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές αυτό. Εντάξει, τώρα. Τώρα είναι στο συνεργείο. Και μια τώρα είναι ο Βαδόπουλος. Εγώ στο συνεργείο. Α, την πρώτη εβδομάδα για το κινητό. Από εδώ, από εκεί. Αλλά μια χαρά είμαστε, κόπηλα. Δεν έχουμε θέμα. Στο 43 το Βέλγιο-Ιράν, το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Στο Ertz Sports και να λέει τι έγινε τώρα. Σίγουρα μπερδεύεται. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα των 7 και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμούλες στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Εξαιρετικό. Να σου πω, παίζει τα ηχεία αυτό όταν στα μεγάφωνα. Μετά από κάποια μας το έχει βάλει, ναι. Αχα. Μετά το 4-2 το έβαλε, δηλαδή. Νομίζω το είχε βάλει, ναι. Νομίζω το είχε βάλει και σ' άλλα το είχε βάλει. Για κάποιους γιατρός ο τραγουδιστής αυτός έχει χαρακτηριστεί. Γιατρός. Ναι, ναι. Γιατρεύει τις πληγές. Ναι, έτσι, ναι. Καρδιάς της ψυχής. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και όπως συζητούσαμε ένα φίλο πριν έξω στο τηλέφωνο γιατί κάτι λέγαμε, με αφορμή το COVID, μου είπε και φυσικά δεν μπορείς να φέρεις το γιατρό φέτος, γιατί άμα φέρεις το γιατρό, μόνο στο γιατρό θα έχει καμιά 1000 κρούσματα. Και όντως έχει δίκιο, ρε φίλε, και θα έχει καμιά. Όλοι τώρα που μιλάνε και λένε να πάμε Βέρτη και τα λοιπά, λέγεται. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Γιατί παρότι ξέρω ότι δεν είμαι των Μπουζουκιών, ναι. Μου έχουν ψήσει πάρα πολύ, μου έχουν πει για το Βέρτι ότι είναι πολύ ωραία και να ναι, πας ναι, και να ναι. Ωραία και τέτοια. Παρότι θεωρώ ότι λέει ένα τραγούδι. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Θέλω να με νιώσεις. Ναι, όλα τα τραγούδια πιστεύω ότι είναι ίδια. Ναι. Όλα. Εντάξει, τέλος πάντων έχει ένα στήλο άνθρωπος. Okay. Ναι. Ο Βέρτι ήταν ο πρώτος Μπουζούκι που άνοιξε, φίλε, μετά την πανδημία αμέσως. Δηλαδή, 4 Μαΐου, αν θυμάσαι, τελείωσε το lockdown και μετά από κανένα μήνα το πολύ έχει ανοίξει. Και έχει συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μαγαζί. Και επίσης ο Βέρτης δεν πάει σε μαγαζιά άλλων. Τα μαγαζιά και τα δύο που τραγουδάει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δικά του. Κατάλαβε. Τώρα μην βάζει τα αρχιτέκτονικά πάκια. Δηλαδή εντάξει, τον αφήσαμε τον έναν. Έλα, Βέρτη μόνο. Βέρτη μόνο αυτό. Και πάμε. Κάτσε πρέπει να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή που είναι δυνατή πολύ σε αυτό. Πολύ ωραίο κομμάτι. Από τα καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Ναι. Γεια σου Νίκο και Νίκο. Γεια σου κλειωμένη. Είναι η άποψή σου επειδή είσαι φαν της ελληνικής σκηνής, της καλής, για τον Αντώνη Ρέμο. Εμένα ρωτάς. Ναι, βέβαια. Ναι, από τους πολύ καλούς ο Ρέμος. Όπως δηλαδή. Πολύ καλός είναι. Ναι, ναι, όπως και πολύ καλός είναι και ο Βέρτης, αλλά εντάξει είναι λίγο, πώς να το πω, επειδή συνδυάζει, ξέρεις, την κίνηση με το τραγούδι, γι' αυτό δεν τον πολύ πάω το Βέρτη. Το παοκτσάκι ο Νίκος Βέρτης, έτσι. 100%, ναι. Ναι, τώρα έμαθα ότι κάνει πρεμιέρα αύριο. Ναι, όχι αύριο, την Παρασκευή. Παρασκευή, αύριο, 7, ναι. Αύριο, 5. Είναι αύριο, Παρασκευή. Παρασκευή, 7. Ναι. Κάνει αύριο πρεμιέρα. Είναι προς προς τις Μούσεις, είναι. Νομίζω ότι κοντά στα δύο μαγαζιά που έχουν μείνει στο περιοχή αεροδρομίου, το ένα είναι αυτό που είπες και το άλλο είναι αυτό που τραγουδάει ο Βέρτης. Ναι. Θα έχουν και τραπέζια απόσταση το ένα μετάλλο. Ναι, έτσι ξέρω. Έχει κάνει ρεπορτάζ ο συνάδελφος. Ναι, ρε, έχουμε ανθρώπους. Μάσκες δεν αφοράνε, ε. Μάσκες που, μέσα στα μπουζουκιά. Δύσκολα. Ξέρω εγώ. Στο χώρο δεν είναι. Θεωρητικά, ναι, αν και νομίζω ότι ανοίγει εκείνο. Εκείνο μπορεί να ανοίξει. Α, ανοίγει. Ναι. Ξέρω εγώ μήπως κάνει καμιά μπούκα, ξέρω εγώ, η αστυνομία και αρχίσει τα πρόστιμα. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Στα τέτοια, ναι, τους δώσουμε και τα προστήματα. Ναι, αλλά εγώ θα προτιμούσα, ρε Νίκο, τι? Να έκαμε πρεμιέρα ο Σάκης Ρουβάς τα αύριο. Καλά, εντάξει, εννοείται. Και να δω ποιος θα έκανε. Συναντρέφεται με πολλές ευπαθείς ομάδες. Δεν μπορεί να. Ποιος ο Σάκης? Τη Μαριάννα, την Παρτινογιά. Την κυρία Μαριάννα. Θα γίνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σάκη, τον Ρουβά. Και ποιος θα τολμούσε βέβαια να κάνει έλεγχο στο Σάκη Ρουβά. Αυτό είναι ένα θέμα. Ποιος αστυνομικάκος θα πήγαινε να κάνει παρατήρηση στο Ρουβά. Ποιος θα κάνανε έλεγχο στο Ρουβά παρά στο Βέρτη ή το Ρέμο, να ξέρει. Όχι. Κοίταξε τώρα. Δεν μπορεί αυτοί οι δυο που βγαίνουν και μιλάνε για τον ιό. Ο γιατρός και ο άλλος, εντάξει, δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο τώρα. Είναι δυνατόν να ελεγχθεί ο τεράστιος Σάκης? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ανυπερβλήτως. Τέλος πάντων, λοιπόν, δύο κουβέντες για το ποδόσφαιρο και δύο για το μπάσκετ. Βεβαίως. Θέλω να μου πεις λίγο, Νίκο, αυτός ο παίκτης που είναι, λέει, πρώτον πυλών του Άριο Τζέγκο. Ναι. Τι παίκτης είναι? Εξαροχτάρι. Μπράβο. Προορίζεται για μονός
Ανασταλτικό. Μόνο σκάφο 4-3-3 μπροστά τα στόπερ. Α, μπράβο. Οπότε πάμε στο 4-3-3. Εδώ και καιρό. Το 4-3. Ναι. Τα τρία αμυντικά χαφ. Ένα αμυντικό χαφ. Δύο εσωτερικού μέσου. Θέλω να τα μαθαίνετε σιγά-σιγά. Σα τα εξηγώ τόσο καιρό. Ναι. Το ένα αμυντικό χαφ, έστω ότι είναι ο Τζέγκο, έτσι. Ναι. Τα άλλα δύο. Ο Σάσα με το Χατζησαφή μπορεί να είναι. Ο Σάσα με το Ματίγια μπορεί να είναι. Ο Σάσα με το Σάκετς μπορεί να είναι. Πολλά μπορεί να είναι. Ναι, ο Σάσα με το Ματίγια εγώ προτιμώ. Κοίτα, άκουσε με λίγο. Αν έρθει, όχι αν έρθει, όταν θα έρθει ο Χατζησαφή, εγώ πιστεύω θα είναι ο Σάσα με το Χατζησαφή. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά εντάξει. Το Χατζησαφή, εγώ τον έχω στο μυαλό αριστερό μπακ. Δεν θα τον έχει βασικό αριστερό μπακ. Σα το έχω πει τόσε φορέ. Πα να πάρει άλλο αριστερό μπακ. Ναι, διάβασα σήμερα κάτι για Χούλτ. Διάβασα κάτι για τον Χούλτ αυτό που έπαιξε. Χούλτ, ναι, τη ΣΑΕΚ. Είναι στις πρώτες επιλογές, αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάρει αριστερό μπακ, παιδιά. Ο Χατζησαφή θα είναι εναλλακτική για τη θέση αυτή. Ναι, ο Χούλτ, αυτός που ήταν στην ΑΕΚ, είναι καλός παίκτης, ναι, σαν έρθει. Ναι, καλός. Έχω καλή άποψη για αυτό. Το περιβάλλον λίγο, ναι, θα θέλει προσοχή στο περιβάλλον του Χούλτ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, 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 ναι. Επομένως τώρα, καλά για την επίθεση, η τριάδα ας πούμε της επίθεσης στο 4-3-3 μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο Φετφατζίδης που είναι, δεν βγαίνει από την ενδεκάδα με τίποτα. Ναι. Ο Σέντερ Φορ που μάλλον θα είναι ο Ισπανός, που δεν φαίνεται. Έχω άποψη για τον Ισπανό. Ναι, ναι. Φαίνεται έτσι, βέβαια, όπως είπες και εσύ, εάν ο Μάνος ξεκολουθεί θα και βάζει γκολ κάθε Κυριακή, μπορεί να είναι και ο Μάνος βασικός. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι ένας παίχτης που άμα, άμα του κάτσει ρέντα, του βγαίνει. Πάω κουτσάκια. Βέβαια, άμα, ναι, ναι, αυτό είναι. Και ο Μπερτόλιο μπορεί να είναι, ναι, αριστερά, και αριστερά με το ανάποδο πόδι και να βγαίνει. Γιατί δεξιό δεν είναι, με το δεξιό δεν σουτάρει. Ο Μπερτόλιο είναι αριστεροπόδαρος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπερτόλιο είναι αριστεροπόδαρο. Νομίζω, ναι, αλλά θα το δω κιόλας περίμενα. Αλλά νομίζω ότι είναι αριστεροπόδαρο ο Μπερτόλιο. Τον έχω στο μυαλό. Νομίζω ότι είναι δεξιοπόδαρο. Οπότε, άμα βγαίνει από τα αριστερά και συγκλίνει, μπορεί να κάνει προσπάθειες με το καλό πόδι που είναι το δεξί. Ο Μπερτόλιο, πάγκο. Αν έρθουν αυτοί που είναι να έρθουν. Καλά, ναι. Τώρα με τα σημερινά δεδομένα λέμε που πρέπει να. Ο μόνο που έχει ανακοινωθεί βέβαια είναι ο Σάκη. Ο Μπερτόλιο που θα έρθει, πότε έρχεται σήμερα. Έρχεται, πότε έρχεται ο Μπερτόλιο. Δεν μα έχουν ενημερώσει ακόμα. Ο Μπερτόλιο είναι, είναι ίσω πιθανό να πάει και στην Αθήνα λίγο μια-δύο μέρε και μετά να έρθει εδώ πέρα. Ο Μπερτόλιο είναι left winger. Όχι, έχει δίκιο, Κλεωμένη, και στο Δίνο είναι δεξιοπόδαρο, ναι. Σωστά. Δεξιοπόδαρο. Οπότε ναι, σωστά την έκανα. Αλλά περισσότερο πες ναι. Σωστά την έκανα. Σωστά την έκανα την ενδεκάδα στο μυαλό. Γιατί επιλογή στα extreme μπορεί να παίξει και εσωτερικός μέσος υπό προϋποθέσεις, γιατί δεν έχει πάρα πολύ το μαρκάρισμα, είναι αλήθεια. Εντάξει, το έχει περισσότερο σχέση με τον Μαρτίνες βέβαια. Αλλά είναι και αυτός μια εναλλακτική, ναι, ναι, για τα extreme. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Οπότε εγώ βασικά το Χατζησαφή περιμένω, που έχω πολύ καλή άποψη για το συγκεκριμένο παίκτη. Ναι. Για παίκτες που ξέρω δηλαδή. Τώρα, ναι, τον Κριστιαν, τον Σέντερ Φορ, αυτόν τον Ισπανό δεν έχω άποψη. Δεν ξέρω τι. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι παίχτης είναι. Ναι. Και για το Μάνο που είπα την άποψή μου ότι είναι παίχτης με εξαιρετική αίσθηση του γκολ. Ναι, στο, ναι, μπάσκετ μαθαίνω ότι σιγά σιγά τα πράγματα φτιάχνουν και με τη FIBA. Λοιπόν, και με τη FIBA. Και βλέπω ότι είναι έτοιμοι να ανακοινωθούν καμιά δεκαριά παίχτες. Άμα αυτοί οι 10 παίχτες τώρα που ακούω τα ονόματα έρθουν, πάμε για τριάδα. Πρωτάθλημα, ρε. Δηλαδή, πάμε για τριάδα, στους τρεις πρώτους, να πάμε να διεκδικήσουμε τριάδα. Ναι, ναι, φυσικά. Δηλαδή, είδα ότι υπάρχει, δηλαδή, είδα τελικά και για τον Κουζέλογλου που σας έλεγα, είναι είδα υπόψη τον Κουζέλογλου και έχει συμφωνημένο σχεδόν. Είναι. Έχεις στο τσεπάκι σου την τριάδα μου, Κουζέλογλου. Κλειωμένη, μπες στα play-off και μια χαρά θα είσαι. Και για τον Ντεκόζη, και θα είσαι μια χαρά. Για τον Ντεκόζη είδα ότι είναι πολύ καλό σκόρερ. Α, ο Νίκος, εγώ δεν έχω τίποτα. Τώρα, όσον αφορά για τον Playmaker, χτες έλεγα για τον. Ένα γλέντιο Ντεκόζη στο κόρυβο Αμαλιάδο, τότε με χάρη Μαρκόπλο προπονητή. Πω. Σε είχε πάρει μια Τώρα για τον Playmaker που χτες έλεγα για τον Σμιθ, αυτόν το ήθη του Λίμνου, τελικά. Ποιο ήταν. Βέβαια, αυτό τώρα θα σε έλεγα. Ότι ο Χάτσερ είναι. Ο Σμιθ γράφει για τον Άρη. Όχι. Γιατί εγώ δεν νομίζω να υπάρχει, γιατί πρέπει να το λε κλειωμένο, δεν θα γράφεται πουθενά.
Α, ναι. Κλειωμένη. Καλά, εγώ το είχα. Τρεις θητείες ο Χάτας στον ΠΑΟΚ και μία στην Παρτιζάν. Ασπρόμαυρο αίμα βροέμα τρέχει από το αίμα του. Από τις φλέβες του. Ο Χάτσερ είναι ιδανικός playmaker, άμα έρθε. Στο 2 θα είναι το Λιόπουλος, στο 3 Ντεκόζη, 4 Κουζέλογλου, 5 Ντραγκίσεβιτ. 4 Κουζέλογλου. Και ο Πάγκος, στον πάγκο, στον πάγκο Φλιώνης, ναι. Αγραβάνης, ναι. Πρόσεξε Αγραβάνης, Μιλόσεβιτ. Μισούνοφ. Πώς? Λυπηρίζει Μισούνοφ. Μισούνοφ. Μέμος Ιωάννης. Δηλαδή, με αυτούς τους παίκτες όλους, ναι. Πας τετράδα περπατώντας. Για τετράδα, ρε, πες play-off, ρε. Κατηφόρα έχει το παλέ. Δεν ακούτε τι λένε οι άνθρωποι της ομάδας. Θα κάνω μια αξιοπρεπή ομάδα τώρα. Αυτό είναι. Άστε τριάδες και τις τετράδες τώρα. Κατηφόρα έχει, βέ. Πες play-off, ρε. Αξιοπρεπή. Ναι, αυτό καλά. Ο Αρβανίτης είπε αξιοπρεπή ομάδα. Όλοι το λένε, αλλά στο βάθος, ο Αρβανίτης θα κάνει ομάδα για να πάει τετράδα. Με αυτούς τους παίκτες που ακούγεται άμα κλείσουν αυτοί. Θα σου πω αυτό που μου είπε άνθρωπος Ζάρα, που είναι στάτης ομάδας. Α, και το Ζάρα! Και το Ζάρα ξέχασα. Ναι. Ξέχασα το Ζάρα. Περπατώντας πατριάδα. Ναι, ρε. Ταρτίλες. Μα είναι συμφωνημένοι αυτοί όλοι με το που λύνεται αυτό. Η φάση του Άρη με την επόμενη σεζόν, όπως μου την είπε και ένας άνθρωπος που είναι γύρω από την ομάδα και τα λοιπά, πολύ επιθυμένα, όταν το ρώτησα πώς θα βλέπεις τα πράγματα του χρόνου, πώς θα πάμε αγωνιστικά, μου λέει Τσερνόμπιλ. Του λέω τι εννοείς. Not great, not terrible. Κάπου εκεί είναι. Μια μέση κατάσταση αυτό. Είναι οι πιο πολλοί είναι μετριόφρονες να πούμε, αλλά άμα εσείς, τελικά λυθεί το θέμα, αυτό το θέμα με τον μπαν, ναι. Σήμερα αύριο ο Αρβανίτης θα το λύσει. Έτσι. Που λέει και ο Κούσης, αύριο ξεκαθαρίζει. Ναι, αύριο ξεκαθαρίζει, θα είναι θετικό. Αυτοί οι παίκτες που είπαμε τώρα, δεν θα είναι οκτάδα. Είναι δυνατόν τώρα να πάρεις αυτούς τους παίκτες και να πηγαίνεις για οκτάδα. Αυτό το λένε, έτσι για να μην ενθουσιαστεί πολύ ο κόσμος. Άμα πάρεις τώρα με αυτή την πεντάδα που σε είπα εγώ, και απόντως του Ολυμπιακού, τι να φοβηθείς. Το Τζαϊρέλη θα φοβηθείς. Όχι φυσικά. Τι να φοβηθείς. Δεν μου λες Νίκο, ο Μούρτος που έκλεισε. Πουθενά ακόμα νομίζω. Πουθενά περιμένει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πού να κλείσει, βρε, πού να κλείσει. Α2 θα πάει να δει. Α2 θα πάει. Εύκολα. Ποια Ούνιξ Καζάν. Τι να τον κάνω και να κοβαλάει τις πετσέτες. Ποια Ούνιξ Καζάν. Λοιπόν, αυτά καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλειωμένη μου. Πάντα με τριο. Πάντα. Άλλη μία. Ναι, ισορροπημένη συζήτηση. Ισορροπημένη. Ωραία, ρεαλιστική. Πάντα. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά, σταθμίζοντας όλα. Όλες τις παραμέτρους. Εντάξει, πάντα ρε παιδί μου. Δηλαδή. Ένα και ένα κάνει δύο με το Κλειωμένη κουβέντα. Εντάξει, δηλαδή, εμένα ας πούμε, ξέρετε ότι είμαι ισορροπημένος. Ο Χρήστος ας πούμε ενθουσιάζεται, αλλά και αυτός η αισιοδοξία του έχει ένα μέτρο. Ο Κλειωμένης έχει σπάσει όλα τα φράγματα. Μάλιστα, τριά θα την πάρει λόγω του Κουζέλογλου, όπως είπε κιόλας. Δηλαδή, λοιπόν. Πάμε Κουζέλογλου στον επόμενο, ναι. Κάτσε, φίλε. Πεφτάρα. Ναι. Καμία σχέση με Κουζέλογλου εγώ πάντως. Λοιπόν, εντάξει, ξέρει τι κάνει ο Κλειωμένης. Λέει τριάδα. Ναι. Για να είναι σίγουρο στην εξάδα. Ναι. Καλά. Να είσαι 7ος-8ος και είσαι μια χαρά. Δεν έχεις θέμα. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν είσαι πως θα πάμε το χρόνο στο μπάσκετ, δεν πέφτει κανένα κιόλας, οπότε μια χαρά. Τώρα αυτή τη στιγμή οι ομάδες που παίζουν. Άσχο να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κουβέντα κάνουμε αγωνιστικά για τον μπασκετικό Άρη είναι άτοπη. Όχι, δεν μιλάω, ναι. Δεν μιλάω για τον μπασκετικό Άρη. Ναι. Καμία σχέση. Γενικά όλες οι ομάδες πλέον, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Ολυμπιακός στην τέτοια, δεν έχουν. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Προμηθέας θα κοιτάξουν, θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό εδώ είναι το. Ναι. Και ο Προμηθέας θα είναι μέσα. Είδες κανένα Προμηθέα να χτυπάει το πρωτάθλημα να πούμε φέτος. Γιατί δεν έχει τόσο καλή ποιότητα στα προηγούμενα χρόνια ο Προμηθέας. Πρόσεξε όμως. Όλα τα λεφτά πέρυσι του Παναθηναϊκού ήταν ο Καλάθης. Όποτε δεν έπαιζε ο Καλάθης ήταν χάλια. Χάλια, ο Παπάς πού πήγε ρε φε. Ο παπάς του Παναθηναϊκού. Δεν έχει πάει πουθενά ακόμα. Είναι ελεύθερος. Ναι, πού πήγε, δεν πήγε πουθενά. Όχι, δεν έχει κλείσει πουθενά. Λευτέρη Φέρδωνα! Είσαι μου πριν φύγει να σου πω ένα στόλο λοιπόν, από δίπλα το πω στον αέρα. Τι ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο που δεν μην είπα την προηγούμενη εκπομπή, ρε. Ναι. Τώρα αυτό υπέρ, κατά, θα πες το. Τις δίκησες, όπως και να έχει. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη, στο οικονομικό μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή, να μην ξεχνάμε ότι είναι άσχετα ας πούμε, με το 1-200 του μπαν που έδωσε ο άνθρωπος. Ναι.
είναι και τα λεφτά του Γενάρη. Που θα έδινε για μεταγραφές, έτσι δεν είναι? Ναι, θα έδινε. Θα έδινε κάποια φράγκα. Θα έδινε. Μέσα σε αυτά θα τα έδινε, είναι... όχι για αγορές, για συμβόλαια κυρίως. Εντάξει. Ελεύθερος πρόσφυγας. Ναι, θα υπήρχαν ας πούμε 500 χιλιάρικα, 600, ξέρω εγώ πόσα θα ήταν. Μπορεί να έδιωχνες κιόλας βέβαια τότε. Εντάξει. Ναι, είναι και αυτό. Και να... ναι, αυτό σου είναι. Εντάξει, ποιοι να έφευγαν, αυτοί που είχαν συμβόλαιο δεν θα φεύγαν. Παίχτες που κυρίως που μπορεί να λήγαν τα, από αυτούς που λήγαν τα συμβολιά τους το επόμενο καλοκαίρι και ζητούσαν κάτι σαραντάρια για να μείνουν. Γι' αυτό στα υπέρ της ομάδος είναι ότι κατά κάποιον τρόπο, αν εξαιρέσουμε το κύπελο που άδοξα έτσι πως έγινε να πούμε, δεν πήγε τελικό. Ναι. Βγήκε στην Ευρώπη, ναι, και την βρήκες δίχως να κάνεις ας πούμε έξοδα το Γενάρη. Ναι, αλλά τα έδωσε στον παν. Ναι, είναι το παν, αυτό εδώ είναι που σε αυτό, κάνει. Δηλαδή. Αυτό, τα έδωσε εκεί. Που σε κάνει. Κατάλαβες. Οπότε υπάρχει μια... Σου μιλάω ας πούμε σαν πως το σκεφτεί ένας επαγγελματίας. Σου λέει γλίτωσα λεφτά ας πούμε και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω στο τέλος της σεζόν και γλίτωσα τα λεφτά του Γενάρη από παίχτες. Ναι. Αλλά τα έδωσα εκεί τα μισά. Τέλος πάντων, μισό κακό να το πω έτσι. Ναι. Μισό κακό. Αλλά εγώ πιστεύω και πρέπει να το κυνηγήσει, επειδή δεν είναι θέμα άρεος, έτσι, είναι θέμα ΕΠΟ, ομοσπονδίας ή κράτους οπωσδήποτε. Ναι. Με κάποιον τρόπο ένα ποσό ή ολόκληρο ή μισό ή αποζημίωση, το ένα τέταρτο, ναι, δεν ξέρω, αποζημίωση. Πρέπει να αποζημιωθεί ρε φίλε, δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει να το δει ο Άρης αυτό, δεν γίνεται. Και άμα πάρει, από το ΚΑΣ το OK ότι είναι καινούργια τέτοια, ακόμα και από τη FIFA. Ακόμα και από τη FIFA. Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα καθόλου καλά. Να είσαι καλά. Να πει, FIFA έχει, τι έχει το τέτοια του Πάπα. Έφυγε να πάμε και στους δύο τελευταίους. Να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, δύο τελευταίοι, μην καλείτε άλλο. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Ναι. Οπα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ακούγοντας τον Κλεωμένη, ο Κλεωμένης, όχι ο προηγούμενος, προηγούμενος. Ναι. Διάβαζε τα ονόματα, δηλαδή πόσες φορές έχουμε πέσει σε αυτή τη λούμπα, ρε παιδί μου, σαν φίλαθλη. Διάβαζε τα ονόματα των παικτών και έλεγε μετά έβγαζε το συμπέρασμα εντελώς αυθαίρετα ότι κοίταξε με αυτούς τους παίκτες εμείς θα κάνουμε ομάδα για τετράδα. Ακόμα δεν τους είδαμε, Γιάννης βγάλαμε. Εντάξει, ο Κλεωμένης είναι γνωστός για την υπερβολή του λόγου του. Ναι, δεν είναι, Νικολάκη, δεν είναι μόνο αυτός. Είναι κι άλλοι, δηλαδή και εγώ ακόμα καμιά φορά έχω πέσει αυτή τη λούμπα. Ναι. Α, εκείνο το όνομα, εκείνο το άλλο. Ναι. Αυτό που μετράει είναι αυτό να το δεις μέσα στον τερέν. Άσε το όνομα. Το όνομα άστο. Και αυτό και ισχύει για το ποδόσφαιρο, έτσι. Καλά, εννοείται. Ιδίως στο ποδόσφαιρο, έτσι. Που έχουμε δει ονόματα και ονόματα. Αμορόζο, π.χ. Να πω ένα όνομα, έτσι. Έτσι. Ήρθε και δεν ακούμπησε. Έκανε τις διακοπές του και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, και λέει, και πέφτουμε πάλι στην ίδια λούμπα, ρε. Κάθεστε καλά, να. Εντάξει. Κάνε λίγο ήρεμα. Χαλαρά. Τίποτα άλλο. Για να μπορέσουμε κιόλας να παραδεχτούμε την πραγματικότητα όταν θα προκύψει το διαφορετικό. Έτσι. Όταν θα προκύψει το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε. Πρώτα να περιμένουμε γενικότερα. Να περιμένουμε για να δούμε, ναι, αυτό. Δεν βιαζόμαστε. Ιδίως στο ποδόσφαιρο. Ή να κάνεις το διαχωρισμό, πρόσεξε, ότι αυτή η κατάσταση είναι στο χαρτί, θα δούμε τώρα ποια θα είναι και στην πράξη. Όχι, βέβαια. Έτσι ότι είναι στο παρκέ και στο... και στο χορτάρι. Εκεί. Αυτό. Εκεί. Τι πουθενά άλλο. Άστα ονόματα. Δεν ούτε καν. Να σου πω την αλήθεια. Σε όλες τις μεταγραφικές περιόδους δεν με απασχόλησε κανένα όνομα. Ναι. Δεν με απασχόλησε. Εγώ περίμενα να έρθουν τα φιλικά και να πάω να δω αυτούς τους παίκτες οι οποίοι ήρθανε. Ναι. Άσχετα πώς λεγόντουσαν. Άσχετα το όνομα. Δεν με απασχολούσε καθόλου. Εγώ περιμένω να δω αυτό μέσα στο χορτάρι. Τίποτα άλλο. Έτσι. Αυτά, παιδιά, καλά, να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Να σας. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα. Πώς τα κατάφερα πάλι τέλος, καλησπέρα. Έλα ρε Σάβα. Λοιπόν, κύριε Μοσκοβίτη, με αυτούς τους παίκτες, αν δεν βγείτε πρώτοι, τελείωσε. Πολύ καλά τα λες. Και κυρίως τον Κουζέλογλου. Εκεί θέλω να εστιάσουμε.
Με αυτούς τους παίχτες. Τώρα Βουζέλογλου. Να βγει τώρα και ο Μοσχοβίτης, ποιους έχεις πάρει, πες δύο-τρία ονόματα. Με τον Γκρίφιν και τον Λόβ και τον Κακλαμανάκη. Και τον Κακλαμανάκη, άμπραβο. Και τον Μαργαρίτη με εμπειρία κάτω από το καλάθι κτλ. Θα πάμε να χτυπήσουμε πρωτάθλημα. Και τον Τζίμι Λόγκο Μήτρου, όπως τον λένε από τον Καναδά. Τζίμι Λόγκο, έτσι, μπράβο. Μ' άρεσε ωραία, πιο ωραία το ποσά μας. Πώς το είπε, Τζίμι Λόγκο Μήτρου. Έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, τα καιρικά φαινόμενα είναι άσχημα. Έτσι τώρα το κάνουμε λίγο σοβαρά. Πού είσαι τώρα? Όχι, τώρα φεύγω από τη Μηχανιώνα, πάνω στο Τέρμα είμαι. Βρέχει εκεί? Εντάξει. Όχι, δεν βρέχει, αλλά απέναντι είναι όλα μαύρα. Ναι, εδώ πέρα έχει μαυρίλα πολύ εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Να την Κατερίνη, δεν μπορεί εχθές τώρα με αυτές τις βροχές και με αυτά εδώ πέρα εσύ επειδή έχεις ένα μάξι και τελικά πας λίγο πιο κάτω και μένεις και να μην πω τι τα κάνεις. Α, για τριάδα εκεί πέρα τι έγινε με τις βροχές το βράδυ, γιατί εσείς έχετε θέματα γενικότερα. Όχι, ευτυχώς δεν είχαμε θέμα, Νίκο, ευτυχώς. Εντάξει, πιο πολύ πιστεύω κατέβαζε νερό εκεί στην Περαία, εκεί σε εσάς. Καλά, σε εμάς γινόταν εχθές το βράδυ. Τώρα προπαντός τώρα αρχίζει και φεύγει το νερό που έριξε τώρα το απόγευμα, ας πούμε, μετά από τη γνωστή κλινική προς τα έξω που βγαίνεις εκεί πέρα. Έπρεπε να πας στο αντίθετο ρεύμα που είναι το διαχωριστικό για να περάσεις. Δεν μπορούσες να περάσεις. Αποτέλεια. Αλλά θέλει πολύ προσοχή με τα αυτοκίνητα. Εντάξει, έχεις μεγάλο αυτοκίνητο, έχει τζιπ και αυτά και πας και πιο κάτω και μένεις και τα κάνεις μαντάρα στον δρόμο ύστερα. Αφού οι δρόμοι μας είναι πάρα πολύ καλοί, γιατί. Αφού οι δρόμοι στην Ελλάδα είναι τέλειοι. Από το φανάρι του αεροδρομίου μέχρι και το καζίνο, εκείνο το κομμάτι ήταν κοπηλασία στο σκηνάκι. Ω, το κατάλαβα. Ολυμπιακοί αγώνες. Και το φιάκι είναι ευριστικό σε αυτές τις περιπτώσεις, που ευτυχώς δεν είναι πολύ, αλλά υπάρχουν αυτοί οι λίγοι που το κάνουν, είναι που τρέχουν όταν ο δρόμος είναι αυτή η κατάσταση. Μην τρέχεις ρε βλάκα και σηκώνεις νερά, πήγαινε σιγά σιγά. Ναι, όχι, ούτε το άλλο άκρο. Ναι, ναι, εχθές συγκεκριμένα κιόλας μόλις άρχισε η πρώτη μπόρα που έριξε το τέτοιο. Εκεί στο έξω από την Περαία, ας πούμε, που σου είπα, ναι, στο γνωστό σημείο, ήταν να κάνει ζιγ-ζάγ για να περάσει τώρα με 18 μέτρα. Και πρόσεξε, αυτό που λέω τώρα είναι επικίνδυνο, ειδικά για αυτούς που είναι στην αριστερή λωρίδα, είτε τη μια πλευρά είτε την άλλη, γιατί φεύγουν τα νερά στην απέναντι και μπορεί να φύγουν σε κανένα το τζάμι, να χάσει την ορατότητα και να έχουμε κανένα μελέ μετά. Θέλει προσοχή και για τους άλλους. Εχθές είχαμε ένα, αλλά εντάξει, μόνο λυκές ζημίες από αυτό το, από αυτό το ναι, τέτοιο, από τα νερά, επειδή έτρεχαν τώρα, θα πετούσαν τα νερά από την άλλη μεριά και ευτυχώς δηλαδή δεν είχε. Εντάξει, τώρα ένα πάλι φανάρι καλά και ένας προφυλακτήρας δεν είναι... Ας είναι μόνο σε αυτά. Είναι μόνο σε αυτά, αλλά θέλει προσοχή, γιατί ο καιρός είναι τώρα από τη μια ώρα στην άλλη αλλάζει, Νίκο. Ναι, τώρα για λίγες μέρες από ό,τι έβλεπα την πρόγνωση του καιρού, έτσι θα μας πάει. Τώρα να σου λέω εδώ στην Κατερίνη απέναντι δεν φαίνεται τίποτα. Έχει μια μαυρίλα, άλλο πράγμα είναι. Πάνε σε έρευση, Κατερίνη. Τι φάγανε. Ναι, δεν έχει έρευση. Τι φάγανε. Δεν έχει έρευση, Ελλάδα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σάβα, μου να είσαι καλά. Γεια. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Κάπου εδώ. Ταπεινή εκπομπή ήταν στο τέλος. Όπως το βλέπω, όταν κάθεσαι όση ώρα έπρεπε, συγχαρητήρια. Αύριο ξανά. Ένα έχω. Τι να σε κάνω. Και μετά καλό σου κουνίκο. Ναι, είναι τελευταία. Αύριο. 7.30 είπαμε αύριο, αν γίνει το φιλικό. Θα το σοκούνι τελευταία ευκαιρία για να αποτύξουμε. Άμα ήταν 7, Νίκο. Δεν θα έχουμε. Άλλη ευκαιρία μετά. Άμα ήταν 7 το φιλικό, θα είχε πού σοκού αύριο. Αφού έχω όλα μπαουτάρι. Εντάξει, καλά, οκ. Ο Νέιερ. Λοιπόν, πάω 24, παιδιά. Θα σας πούμε ακριβώς ένας προς ένας. Όπα. Όλα τα τεστ τα οποία γίνανε. Ποιοι κάναν, ποιοι δεν κάναν. Βγήκε τελικά ποιο ήταν το δεύτερο κρούσμα ή όχι ακόμα. Όχι, δεν έχει βγει επισήμως. Είναι κοινό μυστικό. Αν και όλοι έχουν καταλάβει ποιο. Είναι κοινό μυστικό. Αλλά άπαντε στην πορταριά είναι μια χαρά. Πεντακάθαρη. Λοιπόν, ο Νίκος θα έχει το Στέργιο. Έτσι. Για να τα πει όλα. Και το Στέργιο. Και το Στέργιο. Έτσι, μπράβο. Πώς έλεγε και το Σποτάκι. Και ο Τέτ. Και ο Στέργιος Ανσιάδης. Και ο Στέργιος Ανσιάδης. Και ο Σταύρος Κόλκας. Και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Λοιπόν. Στο εργαστήρι αθλητικού ρεπορτάζ. Α, μπράβο. Στο εργαστήρι παοκτσίδικου ρεπορτάζ μέχρι τις 9. Καλό για εκπομπή. Μοντάζ γέρα. Αυτό. Ναι, έτσι πρέπει να λέγεται. Μείνετε εδώ, τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας.